Ρένα Βλαχοπούλου, η κορυφαία του ελληνικού θεάτρου, για μας είναι τιμή να δίνει μια ευχή για τους τηλεθεατές του Τελεσίτη και για όλο τον κόσμο. Κυρία Βλαχοπούλου. Κοίταξε, το κορυφαία και τα αυτά για μένα είναι λίγο ξεπερασμένα. Η πρώτη κυρία, η κορυφαία, αυτά είναι κουταμάρια ίδιες. Τώρα, οι ευχές κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια, όλοι οι ηθοποιοί, όλοι λέμε, ζήσουμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Τώρα, ευτυχίες πολλές δεν βλέπω, διότι δυστυχώς έχουμε κάπως, όχι εξοκύλει, έχουμε ίσως κακομάθει, ίσως δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και είναι λυπηρό να βλέπεις αυτό τον έξυπνο λαό, αυτό το πραγματικά έξυπνο λαό που μόλις βγαίνει έξω από την Ελλάδα ευδοκιμεί και γίνονται άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης, της τεχνολογίας, γενικά οι Έλληνες. Εμείς γιατί εδώ που έχουμε τόσα ωραία μυαλά, αλλά δυστυχώς μας τρώνε τα κομματικά. Υπάρχουν οι διάφοροι εξυπνάκηδες οι οποίοι επηρεάζουν το πούμπλικο, το κοσμάκι, οι οποίες, γιατί δυστυχώς όταν δεν ξέρεις πολλά, ξέρεις, η μη μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Επηρεάζονται οι άνθρωποι. Εγώ τι ευχή να δώσω τώρα? Η ευχή η δικιά μου προσωπικά, που αγαπώ τον κόσμο όλο και ξέρω ότι όλος ο κόσμος με αγαπάει και το λέω και ίσως με αδακρίζω, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία το να βλέπεις τον κόσμο να σε κοιτάει με αγάπη και να σε αγαπάει ξέροντας ότι είσαι ένας σωστός άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί να μην είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, γιατί να μην είμαστε αγκαλιασμένοι, γιατί να αφαιρούμε από τη ζωή μας και από τα έσοδά μας μέρες οι οποίες είναι άχρηστες και κουράζεσαι πλέον. Εγώ εύχομαι, όχι καλά Χριστούγεννα, του χρόνου να είναι πολύ ευτυχισμένα για όλο τον κόσμο και τέλος πάντων να ενωθούμε, να αγκαλιαστούμε και να ξεχάσουμε αυτά τα κομματικά του ένας ο άλλος. Να υπάρξουν ψυχές ωραίες, άνθρωποι αγκαλιασμένοι, ευτυχισμένοι, όχι με μίσος και κακίες που βλέπουμε. Βέβαια είναι γεγονός ότι υπάρχουν πικρές και δυστυχίες στον κόσμο. Εγώ, άμα είναι να έρθουν τα Χριστούγεννα, κάθε χρόνο, πριν 3 μήνες έχω ένα κουμπαρά μέσα και βάζω κάθε μέρα ό,τι έχω. Βάζω 1,000, θα βάλω 5, άμα βγάζω 5, θα βάλω 10, άμα έχω 10 και κάνω ένα κουμπαρά. Και κάθε Χριστούγεννα πάω σε ορισμένους ανθρώπους που ξέρω ότι έχουν την ανάγκη μου ή την ανάγκη να πάρουν κάτι, Και το προσφέρω με αγάπη, όχι που κάπου έχω τα δισεκατομμύρια για να τα δώσω. Αυτό το λίγο, δεν παίξαμε. Ωραία, δεν παίξαμε, συνεριστήκαμε αυτό το οποίο είπε το Σωματείο Ελλήνων. Το οποίο να μην παίξουν οι τοπίοι, να μην παίξουν. Ωραία κύριε, δεν παίξαμε. Αλλά υπάρχουν φτωχά παιδιά στο θέατρο. Ποιος θα τους πληρώσει αυτούς? Αυτό το μεροκάματο γι' αυτό είναι. Υπάρχει ένας που έχει 2 παιδιά, ο άλλος έχει οικογένεια, να πάρει το γάλα του κύριε. Ωραία, μία και δίνει τη διαταγή. Πλήρωσε τους κιόλας να το δεχτώ και να το αγκαλιάσω την απεργία σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να εξαλειφθούν πλέον από την Ελλάδα.